Την έντονη αντίδραση του εμπορικού κόσμου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά για κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Ούτε καν με click away λειτουργία τους. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Θανάσιο Δραγατζίκα, να δούμε πώς έχει κατάσταση και βέβαια τι προτίθεται να κάνει ο Σύλλογος τις επόμενες ώρες, θα έλεγα. Και σημειώνουν χαρακτηριστικά οι έμποροι ότι δεν απαιτούν, απαιτούν να ανοίξουν τα καταστήματά τους για να δουλέψουν. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι, αλήθειες να λέμε, γιατί κύριε Πρόεδρε έχουμε μια πορεία. Τα κρούσματα τα δημιουργούν τα καταστήματα, η λειτουργία του λιανεμπορίου. Έχει αποδειχθεί αυτό πλέον, ότι τα κρούσματα δεν τα δημιουργεί το λιανεμπόριο, ούτε τα καταστήματα τα δικά μας που είναι μικρά και ειδικά τα δικά μας καταστήματα που είναι στην περιφέρεια. Το ποσοστό που επιβαρύνει το λιανεμπόριο, το επιδημιολογικό φορτίο, είναι περίπου 6%. Αν αναλογιστούμε ότι σε αυτό το ποσοστό είναι μέσα και οι μεγάλες πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούνταν μέσα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε στην αγορά τους για ψώνια, καταλαβαίνετε ότι εμάς δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό, δηλαδή είναι ίσως και κάτω από το 1%. Αυτή είναι η επιβάρυνση. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κουβέντα για αυτό το πράγμα. Που σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα και με τα στοιχεία και τουλάχιστον η πορεία αυτό έδειξε, ότι στα καταστήματα μπαίνουν 1, 2, 3 πελάτες, ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στα σχολεία ή σε άλλους χώρους συνοστίζεται πολλής κόσμος. Να περάσουμε τώρα στο διατάφτα, κύριε Πρόεδρε, πώς θα κινηθείτε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, ποιες οι κινήσεις τις οποίες θα προχωρήσετε, αντιδρώντας έτσι στην απόφαση αυτή που θεωρείται άδικη από όλους. Ακριβώς. Τη θεωρούμε από την αρχή άδικη. Εμείς είμαστε με το σωστό και το δίκαιο. Από την αρχή αυτό είπαμε. Και από την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα κρατήσαμε με νύχια και με δόντια όλους τους συναδέλφους να μην ανοίξουν τα καταστήματα για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις μας, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά και φυσικά να μην επιβαρύνουμε άλλο την κατάσταση που ήδη υπάρχει στα νοσοκομεία των πόλεων μας. Ύστερα και μετά το πέρας δηλαδή αυτής της εβδομάδας βλέπουμε ότι δυστυχώς ο τρόπος της υπομονής και της ψυχραιμίας δεν πιάνει τόπο προς την κυβέρνηση. Ζητήσαμε επανειλημμένα από το πρώτο ακόμη lockdown να μας δοθεί μια υπεύθυνη απάντηση τι δεν κάνουμε σωστά και αν δεν κάνουμε κάτι σωστά να το αλλάξουμε. Δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση γι' αυτό. Τώρα είπαν θα μας στείλουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εγώ βέβαια δεν είμαι λοιμοξολόγος για να τα κρίνω, ούτε θα κρίνω αυτό το πράγμα. Απλά θέλω, όταν δεν φταίω εγώ, γιατί να τιμωρούμε εγώ. Θέλουμε να μας δώσουν αυτό και να μας δώσουν τη λύση. Πριν δύο εβδομάδες, όταν κλείσαμε δηλαδή την τελευταία φορά, δώσαμε και τη λύση να κλείσουν όλα για 2 εβδομάδες. Όλα. Από τη στιγμή που το επιδημιολογικό φορτίο είναι τόσο επιβαρημένο, δεν μπορεί η τράπεζα απ' έξω να έχει κόσμο 50 άτομα και σε μένα να μην μπορεί να μπει ένας άνθρωπος, να κάνω μια συναλλαγή ανθρώπινη. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι και η απορία των πολλών. Γιατί δεν γίνεται ένα γενικευμένο lockdown 2 εβδομάδες, να σταματήσουν τα πάντα όμως, να κλείσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να βγούμε από αυτή τη βάσανο και να μην έχουμε πλέον κρούσματα. Ανοίγουν όμως τα λύκια τη Δευτέρα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τώρα ψάχνουμε να βρούμε λογική στον παραλογισμό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πάμε να δούμε. Δεν τα έχουμε φυσικά με την εκπαίδευση ούτε με τα σχολεία. Σε καμία περίπτωση. Αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κάτι γίνεται λάθος. Κύριε Πρόεδρε, με τις αποφάσεις που λαμβάνονται τα έχετε. Σίγουρα δεν τα έχετε με κανέναν άλλο κλάδο. Αλίμονο δεν είναι το ζητούμενο να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Ακριβώς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να φύγουμε από τα προβλήματα. Γιατί δεν είναι υπόθεση του ενός, είναι υπόθεση όλων μας. Και η Δυτική Μακεδονία η επόμενη μέρα, αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και η Κοζάνη. Την Δευτέρα έχετε προγραμματίσει μια συγκέντρωση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, να σας πω πριν αυτό. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχει εκπέμπει σως κινδύνου από τον Οκτώβριο, από το πρώτο τοπικό lockdown. Από τότε έχουμε 6 μήνες στους οποίους δεν κάναμε τίποτα. Δεν προετοιμαστήκαμε για αυτή τη μέρα. Αυτή είναι η προετοιμασία που έπρεπε να γίνει. Από τότε είναι επιδημιολογικό φορτίο
στην Κοζάνη αυξημένο. Τι βλέπουμε, αυξητική τάση. Ωραία, τι πρέπει να γίνει, εμβολιασμός πρώτα στην Κοζάνη, self-test πρώτα στην Κοζάνη, rapid test περισσότερα στην Κοζάνη. Και αυτό μάλιστα. Αυτές είναι οι λύσεις. Και τα αιτηθήκατε όλα αυτά επανειλημμένως. Επανειλημμένως και δηλώσεις και φωνάξατε, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Και το βασικότερο, κύριε Δραγατσίκα, ξέρετε ποιο είναι. Δεν ήρθε ένας λοιμοξιολόγος της Επιτροπής να καθίσει εδώ 2-3 μέρες να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν δεν βρούμε το αίτιο, πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν ετοιμάζουμε τώρα τη Δευτέρα μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο στις 11 η ώρα. Είναι όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Περιφερειακής Ενότητας. Να πούμε από την Αιανία, από τα Σέρβια, από το Βελβεντό, από την Πτολεμαϊδά. Πτολεμαϊδά, Σιάτιστα. Σιάτιστα. Δεν πιστεύω να ξεχνάμε κάποιον εμπορικό σύλλογο. Όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι. Ναι, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και η εστίαση. Παράσταση διαμαρτυρίας. Χωρίς κομμωτήρια. Άλλοι παραγωγικοί φορείς και φυσικά είναι μαζί μας και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν κάναμε μια κοινή ανακοίνωση. Ζητούμε, θα επιδώσουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας στους δημάρχους των πόλεων, στον Περιφερειάρχη και στους τοπικούς βουλευτές. Απαιτούμε φυσική παρουσία των βουλευτών για να αφουγκραστούν την κοινωνία, να ακούσουν επιτέλους και να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το τι συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Και η δέσμευση που θέλουμε από αυτούς είναι να επιδώσουν το ψήφισμα με τα αιτήματά μας στον Πρωθυπουργό της χώρας και να έχουμε άμεσα εγγράφος, όλοι μαζί όμως πρέπει να το πάνε το ψήφισμα και να έχουμε έγγραφες απαντήσεις στα αιτήματά μας. Πολύ σωστά, έγγραφες απαντήσεις, γιατί τα γραπτά μένουν, κύριε Πρόεδρε, καλά τα λέμε, καλά τους τα λέτε, αλλά απάντηση δεν βλέπουμε γραπτή με υπογραφή και όλες των αρμοδίων. Κύριε Πρόεδρε, θα ανοίξετε τα μαγαζιά σας τη Δευτέρα? Είναι καταστήματα που είναι αποφασισμένα να ανοίξουν. Η αγανάκτηση πραγματικά είναι τεράστια και φανταστείτε σε τι απόγνωση είναι ο κόσμος όταν θέλει να ανοίξει το κατάστημά του ανεξάρτητα από το αν και δεν φοβάται το πρόστιμο. Φανταστείτε σε τι απόγνωση είναι ο άλλος όταν σου λέει δεν με ενδιαφέρει το πρόστιμο, εγώ θέλω να βγάλω ένα μεροκάματο να πάω στο σπίτι φαγητό. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται στην αγορά. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό. Όποιος δεν είναι μέσα στην αγορά δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αν δεν ζεις το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις, κύριε Πρόεδρε. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 11 η ώρα το πρωί, έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης, παράσταση διαμαρτυρίας όλων των εμπορικών. Τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα. Ναι, τηρώντας όλα τα μέτρα. Και βέβαια, όποιος θέλει, όποιος πολίτης θέλει να συμμετέχει και να είναι κοντά σας, δεν το αποκλείει κανείς. Απλά φορούμε τη μάσκα και κρατάμε τις αποστάσεις. Τις αποστάσεις, όλα τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά, δύναμη και κουράγιο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.